για τα όφελα που υπόνται στις απόψεις του Προεδρείου της Κρητικής Αρχής, Μιχάλη Αρβανίδη, ο οποίος σε συνέντευξη του εξωτερικού περιοδικού μας παρουσιάζει τη θησαυγήτικη εκδοχή της ερωτικής σχέσης. Αυτή τη στιγμή ας κάνουμε μια διαφορετική τηλεόραση. Φανταστείτε όλο το συγκεκριμένο κύριο να κοιμάται και να χαϊδεύει το όπλο του. Και γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, το περιμένουμε για την καραμπίνα. Χαϊδεύοντας. Και γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε μια ειδική hotline γραμμή. Μια καυτή τηλεφωνική ροζ, αυτές τις ροζ γραμμές, ξέρετε, ειδικά για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Πια, καλώς ήρθες στη ροζ γραμμή Χρυσαυγητών, το γυαλιστερό κουμπούρι. Πες μου τι κάνεις τώρα, τα τεχνική στούλη. Έλα, μόλις γύρισα από τον πυρήνα και είμαι ξαναμένος. Χαϊδεύω την αγαπημένη μου καραμπίνα. Έχεις όρεξη για παιχνίδι, μικρή μου, άρη. Πες μου, είναι μη αυτόματη. Ναι, και πολύ σκληρή. Εντάξει τότε, άσε με να σου πιάσω την ίδια αυτόματη καραμπίνα, Λιναρά μου, και να συνοπλίσω πως μόνο εγώ ξέρω. Πιάσε μου τη χλαμπαχλού μαμαλάρι μου και κάνε παιχνίδι. Σ' αρέσει έτσι μόνο σου. Αχ, ναι, ζήτω η πατρίδα. Και πιο γρήγορα για να σου τιμωρήσω που δεν θα κάνει κλεισμένη σε αρμίδια σου. Ναι, ήμουν κακός, ήμουν και αποβίωτος. Αλήθεια, ακόμα πιο γρήγορα τότε και 10 μέρες φυλακή. Αχ, τρελαίνομαι. Θέλω να εκκλησοκρατήσω. Το θέλεις να περνούντας κάποιο σου δεν θέλω να τα αγόρι. Ανάμεσα στα μάτια, στο τάφ. Κάνε τη σκατάλη, αγόρι μου. Ζήτω, δεν θα πει τίποτα. Ρωτάρισα. Λοιπόν, καλώς ήρθες που είμαι στην ενημερώνωση καυτή γραμμή της Χρυσής Αυγής. Είναι να τους ερεθίσω όμως.